πρωί θα πάμε στα βάθη της Παλιάς Διαθήκης και σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά, πιο εμβληματικά κομμάτια της Παλιάς Διαθήκης, σε εκείνο το σημείο, στην αρχή του 20ου κεφαλαίου της Εξόδου, όπου είναι ένας μεγάλος σταθμός στην εξέλιξη του σχεδίου του Θεού, καθώς ο Θεός δίνει στα χέρια του Μωυσή, του δούλου του, τις πλάκες όπου είναι γραμμένος ο νόμος του. Και ξέρετε, όποτε έχουμε να κάνουμε με τις 10 εντολές, έχω ένα φόβο, έναν ενδόμηχο φόβο, από τη μία πλευρά να νομίσουμε ότι αυτός είναι ο καταστατικός χάρτης της ηθικής μας, της ηθικής του Θεού. Δεν είναι αυτός. Ο χάρτης της ηθικής του Θεού είναι η επί του όρους ομιλία του Ιησού, που δεν αντιβαίνει μεν, αλλά εμβαθύνει πολύ στις 10 εντολές. Θυμάστε πώς μιλάει στο όρος των ελαιών ο Κύριος όταν λέει «Ακούσατε ότι ερέθη στους αρχαίους, ακούσατε ότι υπόθηκε στους αρχαίους αυτό, αλλά εγώ σας λέω κάτι που είναι πολύ πιο μπροστά, πολύ πιο βαθύ, πολύ πιο προχωρημένο, αν θέλετε, από αυτό που υπόθηκε στους αρχαίους Ισραηλίτες». Αυτό από την άλλη μεριά, και από τη μία μεριά. Και από την άλλη μεριά ο φόβος που έχω είναι, καθώς είμαστε στο καθεστώς της χάρης, της Καινής Διαθήκης, να νομίσουμε ότι ο νόμος είναι κάτι το ξεπερασμένο, κάτι που το εκπλήρωσε ο Κύριος Ιησούς με τη ζωή του και δεν έχει καμία σχέση με εμάς. Όχι, είναι μια βάση, αδρή βάση, αλλά βάση της ηθικής του Θεού. Έχει 4 εντολές που έχουν να κάνουν, τις ονομάζουμε κάθετες εντολές, έχουν να κάνουν με τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και έχει 6 εντολές που έχουν να κάνουν με τη σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους, του λαού, των μελών του λαού του Θεού μεταξύ τους. Είναι η βάση μας. Δεν είναι ότι δεν ισχύει ο δεκάλογος του Μωυσή, ισχύει, αλλά ισχύει σε μια υπέρτερη μορφή, έτσι όπως τον ανέλησε στην επί του όρους ομιλία ο Κύριος Ιησούς. Θα ήθελα λοιπόν να διαβάσουμε ουσιαστικά και να σταθούμε στην πρώτη εντολή που δίνει ένα χαρακτηριστικό του Θεού και θα το δούμε και σε άλλα σημεία, φαίνεται σε πάρα πολλά σημεία της γραφής. Μάλιστα, θα τις σημειώσεις μου πάνω τώρα τις έχω. Θα το δούμε και στο Πεντάτευχο, κυρίως στο Δευτερονόμιο και στην Έξοδο, αλλά και σε πολλές από τις επιστολές της Καινής Διαθήκης, κυρίως του Παύλου. Διαβάζω λοιπόν από το 20ο κεφάλαιο της Εξόδου. Εγώ το βλέπω στη γραφή μου σαν κεφάλαιο Κ, γιατί θα διαβάσω επίτηδες από το Βάμβα. Εσείς τις σημειώσεις που έχετε και στον πίνακα θα διαβάσετε από την βιβλική εταιρεία και αυτό το κάνω επίτηδες, θα σας εξηγήσω γιατί, καθώς θα το διαβάσουμε. Και μετά θα πάμε στο 34 κεφάλαιο, είναι επίσης ένα από τα πολύ εμβληματικά κεφάλαια της Εξόδου, το κεφάλαιο 34, και θα διαβάσουμε αυτή τη φορά όλοι μαζί από την νέα μετάφραση της βιβλικής εταιρείας. Διαβάζω λοιπόν, λέει, «Και λάλησε ο Θεός προς πάντα στους λόγους του, τους λέγον, «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο εξαγαγών σε εκγής της Αιγύπτου, εξίκου δουλείας. Μη έχεις άλλους θεούς πλην εμού». Αυτή είναι η εντολή. «Μη έχεις άλλους θεούς πλην εμού». Και πάμε στη δεύτερη εντολή. «Μη κάμεις σε αυτόν είδωλον, μη δέω μείωμα τεινός, όσα είναι εν το ουρανό άνω, ή όσα εν τη γη κάτω, ή όσα εν τη σίδαση υπό κάτω της γης. Μη προσκυνήσεις αυτά, μη δε λατρεύσεις αυτά, διότι εγώ, Κύριος ο Θεός σου, είμαι Θεός ζηλότυπος». Και ο λόγος που διάλεξα τη μετάφραση του Βάμβα είναι αυτή η λέξη, αυτό το επίθετο ζηλότυπος, το οποίο στη βιβλική εταιρεία, αν έχετε τις γραφές σας, δεν υπάρχει στον πίνακα, λέει «Είμαι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα». Είναι λίγο πιο politically correct η μετάφραση της βιβλικής εταιρείας, γιατί η έννοια ζηλότυπος, το επίθετο ζηλότυπος, έχει μια αρνητική φόρτιση, όπως θα δούμε, και δικαίως την έχει, αλλά έχει μια διτή έννοια, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Πάμε στο κεφάλαιο 34 και θα διαβάσουμε αυτή τη φορά όλοι μαζί. Και εδώ το επίθετο ζηλότυπος, όπως θα δείτε στο εδάφιο 14, αντικαθίσταται από μία άλλη, από αυτή την έκφραση «Είμαι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα» και διαβάζουμε όλοι μαζί. Κεφάλαιο 34, έτσι. Το βλέπετε. «Ο Κύριος είπε στο Μωυσή, κόψε δύο πέτρινες πλάκες σαν τις προηγούμενες», τις έχει συντρίψει στην τζαντίλα του Μωυσής, καθώς κατεβαίνει και βλέπει τον λαό να μιχεύει με τα είδωλα, λέει, «κόψε δύο πέτρινες πλάκες σαν τις προηγούμενες για να γράψω πάνω σε αυτές τους λόγους που ήταν σε εκείνες που έσπασες. Να είσαι έτοιμος νωρίς αύριο το πρωί, να ανεβείς στο όρο Σινά. Θα σταθείς εκεί μπροστά μου, στην κορυφή του βουνού. Κανένας δεν θα ανεβεί μαζί σου και κανένας δεν θα εμφανιστεί πουθενά σε όλη την περιοχή του βουνού. Ούτε πρόβατα ούτε βόδια θα βόσκουν στους πρόποδες.
Ο Μωυσής λάξεψε δύο πλάκες από πέτρα σαν τις πρώτες. Και νωρίς το πρωί σηκώθηκε και ανέβηκε στο όρο Σινά, όπως τον είχε διατάξει ο Κύριος. Πήρε στα χέρια του και τις δύο πλάκες. Ο Κύριος κατέβηκε μέσα στη σύννεφο και στάθηκε κοντά του και του είπε το όνομά του. Κύριος. Ο Κύριος του είπε το όνομά του. Κύριος. Έτσι. Έπειτα πέρασε μπροστά από τον Μωυσή και φώναξε. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός. Είμαι γεμάτος καλοσύνη και έλεος. Υπομονετικός, πιστός και πρόθυμος να συγχωρήσω. Δίνω τη χάρη μου σε χιλιάδες. Συγχωρώ την αμονομία, τα σφάλματα, την αμαρτία. Αλλά και δεν αφήνω τίποτα τιμόρυτο. Η τιμωρία για τις ανομίες των πατέρων πέφτει στα παιδιά τους και των παιδιών τους στα παιδιά, ως την τρίτη και την τέταρτη γενιά. Τότε ο Μωυσής έπεσε με βιάση στη γη και προσκύνησε. Αν λοιπόν έχω την ευνοιά σου, κυρία μου, του είπε, τότε σε οικετεύω να έρθεις μαζί μας, γιατί αυτός ο λαός είναι λαός απίθαρχος. Συγχώρησε την ανομία μας και την αμαρτία μας και λογάριασέ μας για λαό σου. Τότε ο Κύριος είπε στο Μωυσή, άκου, εγώ θα συνάψω διαθήκη μπροστά σε ολόκληρο το λαό σου. Θα κάνω θαύματα τέτοια που όμοιά τους δεν έγιναν πουθενά σε όλη τη γη, σε κανένα έθνος. Και όλος ο λαός που σε περιβάλλει θα δει τα έργα μου και θα είναι φοβερά αυτά που εγώ, ο Κύριος, θα κάνω μέσω εσού. Τηρήστε τις εντολές που σήμερα σας δίνω και εγώ θα διώξω από μπροστά σας τους Αμοραίους, τους Χαναναίους, τους Χεταίους, τους Φερεζαίους, τους Εβαίους και τους Ιεβουσαίους. Προσέξτε, μην κάνετε συνθήκη με τους κατοίκους της χώρας στην οποία θα μπείτε, γιατί αυτό θα μπορούσε να γίνει παγίδα για σας. Αντίθετα, να καταστρέψετε τα θυσιαστήριά τους, να συντρίψετε τις λίθινες και τις ξύλινες λατρευτικές τους στήλες. Δεν επιτρέπετε να προσκυνήσετε Θεό άλλο, γιατί εγώ, ο Κύριος, δεν αντέχομαι αντίζηλους. Το όνομά μου είναι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Τώρα, στο αρχαίο κείμενο το εβραϊκό, εκεί που πρωτογράφτηκε η Παλιά Διαθήκη, υπάρχει μία λέξη την οποία οι Εβδομήκοντα τη μετέφρασαν, όπως είπαμε, αντίζηλος. Η βιβλική εταιρεία που δεν κάνει μετάφραση από τους Εβδομήκοντα όπως κάνει ο Βάμβας, αλλά πάει κατευθείαν στο εβραϊκό κείμενο, λέει Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα, αλλά αν δούμε το όνομα αυτό του Θεού στα αρχαία εβραϊκά, αυτό είναι Ελκανά. Είναι αντίθετα με τις περισσότερες εβραϊκές λέξεις και ονόματα, είναι αρκετά ευκολοπροφέρετο, έχει αρκετά φωνήεντα. Και έτσι το λέμε. Ελκανά. Είναι ο Ελκανά, ο Θεός, να επιμείνουμε στην μη πολιτικά ορθή μετάφραση, ζηλότυπος. Και να επιμείνουμε σε αυτήν, γιατί βλέποντας την εσωτερική αντίθεση και την φόρτιση που έχει αυτή η λέξη, αυτός ο όρος, θα μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα τι είναι αυτό που λέει ο Θεός ότι είναι και τι συνεπάγεται αυτό για τη ζωή του λαού του και για τις ζωές των μελών του λαού του Θεού. Η ζηλοτυπία έχει συγγενής έννοιας. Μια πολύ συγγενής έννοια που έχει την ίδια ρίζα ή το πρώτο παράγωγο κοινό είναι η ζηλοφθονία ή, αν το επεκτείνουμε λίγο, ο φθόνος. Και αν ανοίξουμε στις Καινές Διαθήκες, θα δούμε ότι ο φθόνος είναι μια ιδιαίτερα αρνητική έννοια που ο Παύλος παρακαλεί τις εκκλησίες να μην υπάρχει μέσα στη ζωή των εκκλησιών. Αν θέλετε να το σημειώσετε ή να σας δώσω μετά τα σχετικά εδάφια, είναι Α Κορινθίους 3:3 και Ρωμαίους 13:13. Φθόνοι, έρηδες, να μην υπάρχουν στη ζωή της εκκλησίας. Αλλά και αν πάρουμε αυτή καθ' αυτή την έννοια της ζηλοτυπίας, στο Β Κορινθίους 12:20 διαβάζουμε ότι ο Παύλος λέει, διότι φοβούμαι μήπως ελθών, δεν σας εύρω οποίους θέλω να σας εύρω, και εγώ ευρεθώ εις εσάς οποίον με θέλετε, μήπως είναι μεταξύ σας έρηδες, ζηλοτυπίε, να τη γεννητική έννοια, θυμή, μάχε, καταλαγέ, ψιθυρισμή, αλαζονίε, ακαταστασίε. Φοβάμαι μήπως όταν έρθω να σας βρω στην Κόρινθο, λοιπόν σας βρω και στη ζωή της Εκκλησίας υπάρχει η ζηλοτυπία. Και στο Γαλάτας 5:20, πάλι ο Παύλος, στο εδάφιο που προηγείται της ανάλυσης του καρπού του Αγίου Πνεύματος, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία κτλ. Αν θυμάστε καλά, το έχουμε κάνει μάθημα μια Κυριακή πρωί. Υπάρχει εκείνο το εδάφιο το οποίο φέρνει όλα τα αποτελέσματα και λέει ποιος είναι ο καρπός της σαρκικής ζωής. Και λέει πολλά εκεί, μεταξύ των οποίων είναι ειδωλολατρία, φαρμακεία, έχθρε, έρηδες, ζηλοτυπίες. Θυμή, μάχες, διχοστασίες, αιρέσεις. Άρα λοιπόν η ζηλοτυπία έχει μια έντονα αρνητική
πλευρά. Είναι μια αρνητικά φορτισμένη έννοια. Αλλά και μέσα στη γραφή, άμα πάμε και διαβάσουμε διάφορες ιστορίες, θα δούμε πως η ζήλια ήταν καταστροφική πολλές φορές στην ζωή του λαού Ισραήλ στην Παλιά Διαθήκη. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Σαούλ με τον Δαβίδ. Θυμάστε όταν ο Δαβίδ, εφηβάκι, μικρό, εκπροσωπεί το λαό και βγαίνει μπροστά στο γίγαντα Γολιάθ και τον νικάει, γίνεται ο ήρωας του λαού, γίνεται the hero of the day, έτσι, όλοι τζογραφιάζουν, όλοι φωνάζουν και διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού και λέει «Απεκρίνονται οι γυναίκες προς αλλήλας και έλεγον, ο Σαούλ επάταξε της χιλιάδας αυτού και ο Δαβίδ της μυριάδας αυτού». Το κάνανε το φάουλ οι κυρίες του Ισραήλ. Διέγειραν σε ζηλοτυπία την καρδιά του Σαούλ, γιατί για τον Δαβίδ είπανε μυριάδες, που είναι δεκάδες χιλιάδες, ενώ για τον Σαούλ που είναι ο βασιλιάς και είναι αυτός που δικαιωματικά του ανήκει η δόξα και η τιμή, είπανε μόνο χιλιάδες, όχι δεκάδες χιλιάδες. Και λέει, και υπέβλεπε, λέει ο Σαούλ τον Δαβίδ από εκείνης της ημέρας και στο εξής, και λέει, παροξύνθη δεσφόδρα ο Σαούλ και φάνει δυσάρεστος στους οφθαλμούς αυτού ο λόγος τούτος και είπε, απέδωκαν εις το Δαβίδ τας μυριάδας, εις εμέ δε απέδωκαν τας χιλιάδας. Και τι λείπεται λοιπόν εις αυτόν, παρά να γίνει βασιλιάς στη θέση του βασιλιά. Μπήκε το φιδάκι στην καρδιά του Σαούλ, μπήκε η ζήλια και θυμάστε τη συνέχεια, ένα συνεχές, ατέρμονο, ανηλαίητο μάλλον κυνηγητό από τον Σαούλ στο Δαβίδ. Μέσα σε σπηλιές, μέσα σε κάμπους, να του στείνει καρτέρια, να του πετάει ακόντια σε διάρκεια γευμάτων για να το σκοτώσει. Είναι εντυπωσιακό πόσες δεκάδες φορές η Παλιά Διαθήκη αναφέρεται όμως σε μια άλλη έννοια ζηλοτυπίας, σε αυτήν την θετική πλευρά της ζηλοτυπίας, τη ζηλοτυπία που έχει ο Θεός για το λαό Του. Μια σχέση η οποία εκφράζεται στην Παλιά Διαθήκη με τη στάση ενός Θεού που είναι πιστός και δεν αλλάζει, και πιστός σημαίνει ότι αυτό που λέει αυτό κάνει, είναι πιστός στις υποσχέσεις Του, είναι πιστός στη Διαθήκη που έχει κάνει με το λαό Του, είναι πιστός σε αυτό που έχει υποσχεθεί με το λαό Του. Και στην Καινή Διαθήκη, πάλι στη Β' Κορινθίους, στο 10ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 2, διαβάζουμε, λέει ο Παύλος, «Επειδή είμαι ζηλότυπος προς εσάς, με ζηλοτυπία Άγια Θεού, δεδομένου ότι σας αραβώνησα με έναν άνδρα, για να σας παραστήσω αγνή παρθένα στο Χριστό». Είναι μια σχέση που πάλι ο Παύλος στην προς Εφεσίους και στην προς Κολοσσαΐς επιστολή την παρομοιάζει με τη σχέση του άνδρα με τη γυναίκα. Και λέει ότι η ιδανική αγάπη, η τέλεια αγάπη, απευθυνόμενος σε ανδρόγυνα και απευθυνόμενος στους άνδρες, όπου οι γυναίκες, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν έχουν την αξία που τους έδωσε στην πορεία της ιστορίας το Ευαγγέλιο, κάνοντας μια μεγάλη κοινωνική, μια τεράστια κοινωνική τομή. Οι γυναίκες που στην αρχαιότητα είναι εργαλεία, είναι κατώτερα δυστυχώς όντα από τους άνδρες. Λέει στους άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία, δίνοντας τη ζωή Του υπέρ αυτής. Και λέει αντίστοιχα και στη γυναίκα τις υποχρεώσεις της προς τον άνδρα. Είναι μια σχέση αποκλειστική, είναι μια σχέση, να δανειστούμε από τα μαθηματικά μια έννοια, αμφιμονοσήμαντη, αμφιμονοσήμαντα αποκλειστική. Δεν είναι μια σχέση που έχει από τη μία μόνο πλευρά υποχρεώσεις προς την άλλη. Και αν κάνουμε αυτό που θεολογικά δεν είναι το ορθό είναι να πηγαίνουμε από τη σχέση Θεού και Εκκλησίας στη σχέση άνδρα και γυναίκας και να παίρνουμε συμπεράσματα, θα κάνουμε τώρα το αντίστροφο, να δανειστούμε με πολύ προσοχή, ξέροντας ότι είμαστε ζωλιστηρό έδαφος, αυτά που ξέρουμε για τη σχέση άνδρα και γυναίκας και να καταλάβουμε πώς είναι η σχέση του Θεού με το λαό Του, με την Εκκλησία Του. Είναι λοιπόν μια σχέση αποκλειστική. Και αν θέλαμε να περιγράψουμε τρεις έννοιες που χαρακτηρίζουν αυτή τη σχέση, αν θέλαμε να αναφέρουμε, συγγνώμη, τρεις τέτοιες έννοιες, θα λέγαμε τρεις έννοιες που η κατάληξή τους είναι σεότητα, είναι η αποκλειστικότητα, είναι η προτεραιότητα και είναι και η πιστότητα. Και θα τις δούμε και τις τρεις μία-μία ξεχωριστά. Αλλά όλες αυτές οι τρεις είναι μέσα σε ένα πλαίσιο μιας άλλης ότητας, είναι στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας. Χαλεί λοιπόν στον καμβά της αμοιβαιότητας η σχέση του Θεού με όλους εμάς και με τον καθένα ξεχωριστά από εμάς, αλλά κυρίως με το λαό Του, με την Εκκλησία Του, είναι μια σχέση αποκλειστικότητας, προτεραιότητας και πιστότητας. Πρώτα απ' όλα,
είναι η αποκλειστικότητα. Είναι αυτό που είδαμε στην πρώτη εντολή. Θα έχεις έναν λαό, θα έχεις έναν Θεό και δεν θα έχεις άλλο Θεό. Διαβάζουμε πάλι στο Δευτερονόμιο, στην Παλιά Διαθήκη, στο 32ο κεφάλαιο και στο 21 εδάφιο, ότι μιλώντας για την ιστορία που έχει προηγηθεί λίγο πριν του 34ου κεφαλαίου της Εξόδου, θυμάστε, έχει πάει ο Μωυσής στο όρο Σινά, πριν γίνει αυτό, πριν ξαναπεί στον Μωυσή να κόψει τις λίθινες πλάκες, έχει ανέβει πριν ο Μωυσής και κατεβαίνοντας βλέπει το λαό να έχουν βγάλει τα χρυσαφικά τους, να τα έχουν βάλει σε ένα αρχαίο πρωτόγονο χιτήριο, σε δυνατή φωτιά, να τα έχουν κάνει ρευστό χρυσό και με το χύσιμο του χρυσού, με ένα καλούπι της αρχαιότητας που είχαν φτιάξει Γιάννη, έχει σαν και φτιάξαν ένα πρωτόγονο μοσχαράκι, ένα μικρό χρυσό μοσχαράκι, το οποίο το έκαναν Θεό και το προσκύνησαν. Τώρα υπάρχει ένα εύλογο ερώτημα εδώ. Μιλάμε για αποκλειστικότητα, εκεί είμαστε. Και μιλάμε για την αποκλειστικότητα που σπάει ο λαός Ισραήλ, πράττοντας αυτό που λέει στο Δευτερονόμιο αρκετές φορές, αλλά και στην Έξοδο, πράττοντας πνευματική μοιχεία. Πνευματική μοιχεία. Αυτό που είναι αμοιβαίο και αποκλειστικό, η σχέση του Θεού με το λαό του, σπάει γιατί ο λαός διαλέγει έναν άλλο Θεό. Το μοσχαράκι. Ένα χρυσό μοσχαράκι. Πώς έρχεται αυτό στη δική μας πραγματικότητα? Εμείς δεν λατρεύουμε μοσχαράκια, το έχουμε κόψει. Δεν κάνουμε τέτοιου είδους, να το πούμε έτσι, χοντροκομμένη ειδωλολατρεία. Ούτε μας εντυπωσιάζουν τα καθρεφτάκια που κάποτε οι δυτικοί κατακτητές πήγαιναν στους πρωτόγονους ηθαγενείς στις χώρες που πρωτοκατακτούσαν και τους κέντριζαν την περιέργεια και τους εξαγόραζαν τη συνείδηση με δωράκια φτηνά, σαν κι αυτά. Δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Δεν το έχουμε ξεπεράσει αυτό. Υπάρχουν είδωλα όμως στην εποχή μας. Δεν είναι πρώτη φορά, ξέρετε, που το συζητάμε αυτό, αλλά είναι αστείο και είναι εντυπωσιακό πως τα είδωλα τα πραγματικά που έχουμε εμείς στη ζωή μας, δηλαδή τα μοσχαράκια, τα χρυσά της δικής μας πραγματικότητας, οι θεοί ψεύτικοι που υποκαθιστούν τον αληθινό Θεό, τον ζωντανό και ενεργούντα και πιστό Θεό, πώς αυτά τα είδωλα είναι ίδια στην εποχή μας, όπως στην ουσία αυτά ήταν τα είδωλα που κατακτούσαν και γέμιζαν τις καρδιές των ανθρώπων σε όλη την ιστορία. Είναι η ισχύς, η διάθεση του ανθρώπου για εξουσία. Είναι η φιλαρέσκεια, η διάθεσή μου να γίνω αρεστός στους άλλους. Είναι η τάση μου, η επιθυμία μου, το όνομά μου να γίνει γνωστό και να περνάω στους δρόμους της Γλυφάδας και να λέω, τον ξέρεις, πάω δίπλα, βγάλω μια φωτογραφία, βγάλω μια selfie, να τη βάλω στο Facebook. Η διάθεσή μας να είμαστε οι πρωταγωνιστές της ημέρας. 15 λεπτά, λένε δημοσιότητας, είναι αυτό που είναι η πρώτη επιθυμία του δυτικού ανθρώπου στη ζωή του. Να έχει 15 λεπτά στη ζωή του δημοσιότητας. Και βλέπεις πως άνθρωποι πουλάνε τα πάντα και το πρώτο που πουλάνε η συνείδησή τους για να αποκτήσουν 15 ή και περισσότερα λεπτά τέτοιας δημοσιότητας. Στα παραδείγματα στα μυαλά μας, ειδικά αυτές τις μέρες, ξέρετε, είναι πολύ ζωντανά από την παγκόσμια επικαιρότητα. Υπάρχουν είδωλα ζωντανά, διαφορετικά από τις αρχαιότητες, αλλά ζωντανά στις ζωές μας. Λένε ότι τα πιο συνήθη είδωλα είναι αυτά που πάντα εμφορούσαν την καρδιά του ανθρώπου, αυτό που είπαμε πριν, η επιθυμία για εξουσία, η επιθυμία για απόκτηση υλικών αγαθών, το χρήμα, η επιθυμία η σεξουαλική. Αλλά πέραν αυτών, να συμπληρώσω, η φιλαρέσκεια ή και ίσονος κατάταξης στην πυραμίδα των ειδώλων, των ψεύτικων θεών, είδωλα όπως, να σας πω μερικά, για τον άνδρα η επαγγελματική, όχι αποκατάσταση, η αποκατάσταση δεν είναι είδωλο, είναι ανάγκη, η επαγγελματική καταξίωση, η καριέρα, που δεν αντιστοιχεί σε άμεσες ανάγκες, αλλά απλώς χτίζει τον εγωισμό, η επιτυχία, αυτό που λένε στα αγγλικά, η διαφθορά που φέρνει στην η επιτυχία, το seduction of success, όλα αυτά που γίνονται αυτοσκοπός στη ζωή του ανθρώπου και παροδηγούν και κάνουν τον άνθρωπο στη θέση του αληθινού Θεού να τον κρατάει το Θεό, αλλά παράλληλα στο Θεό, το χριστιανό εννοώ άνθρωπο, να βάζει άλλους ψεύτικους θεούς είδωλα. Άρα λοιπόν το πρώτο μήνυμα που έχει να μας δώσει το πρωινό αυτό, η ιστορία που διαβάζουμε, ή μάλλον το χαρακτηριστικό του Θεού που διαβάζουμε, το χαρακτηριστικό
αποκλειστικό το ότι είναι ένας Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Είναι ένας Θεός που απαιτεί να τον έχουμε Θεό χωρίς άλλους ανταγωνιστικούς δίπλα μας, δίπλα του Θεούς στη ζωή μας. Θέλει την πρωτοκαθεδρία στην καρδιά μας. Θέλει αυτός να είναι που μας οδηγεί. Θέλει αυτός να είναι που είναι ο βασιλιάς, ο μόνος Θεός. Και ξέρετε, ένα χαρακτηριστικό των ειδώλων είναι η υπουλότητά τους. Το ότι είναι ύπουλα. Με ποια έννοια? Το ότι τα είδωλα δεν είναι πάντα κακά. Ξέρετε, από αυτά που αναφέραμε, όλα έχουν τη θέση τους. Αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο που ο Θεός έχει βάλει. Και η ισχύς μπορεί να είναι μια άγια ισχύς. Και το χρήμα είναι ένα εργαλείο. Θυμηθείτε την ιστορία του Ζακχαίου. Ενός ανθρώπου που έχει πουλήσει τα πάντα, αυτά που δεν πουλάει ένας κοινός άνθρωπος. Δεν είναι απλά ένας άτεγκτος φορεσπράκτορας, αλλά ένας φορεσπράκτορας που εισπράττει φόρους για να τους δίνει στους Ρωμαίους κατακτητές. Και όταν συναντάει τον Χριστό και του λέει ο Χριστός, έλα απόψε θα δειπνήσω στο σπίτι σου, και η χάρη του Χριστού τον αλλάζει, παίρνει τα χρήματα και τα κάνει ένα εργαλείο παραγωγικό για να αποκαταστήσει την αδικία που έχει κάνει. Το χρήμα δεν είναι κακό, αν το βάλουμε στο πλαίσιο που ο Θεός το έχει βάλει. Το χρήμα είναι ένα εργαλείο. Όλα είναι θετικές αξίες. Το σεξ είναι άγιο. Το σεξ είναι ένα δώρο του Θεού, όταν είναι μέσα στο πλαίσιο του γάμου που ο Θεός το έχει βάλει. Φιλαρέσκεια. Αν είναι με μέτρο και αν είναι όπως την έχει δώσει ο Θεός. Ο Θεός θέλει να είμαστε άνθρωποι που θα αρέσουμε πρώτα απ' όλα στον εαυτό μας, αλλά και στους άλλους. Μέσα στο πλαίσιο πάλι του Θεού. Το κόλπο όμως του διαβόλου είναι ότι παίρνει αυτά τα είδωλα και από την περιφέρεια τα βάζει στο κέντρο της ζωής. Το πρώτο λοιπόν μήνυμα είναι το μήνυμα που συμβολικά θα το θυμόμαστε με το αρχαίο χρυσό μοσχαράκι που κάναν οι αρχαίοι Ισραηλίτες, καθόλου χοντροκομμένο στη δική μας τη ζωή, μεταφιεσμένο, πολύ πιο ύπουλο, πολύ πιο ευκολοχώνευτο για μας, πολύ πιο εύκολο για μας να πέσουμε στην παγίδα της ειδωλολατρίας, να αντικαταστήσουμε, να ανταγωνιστούμε τον αληθινό Θεό με είδωλα που ο διάβολος φέρνει περίτεχνα και ύπουλα στη δική μας τη ζωή. Αν όμως το πρώτο στοιχείο που χαρακτηρίζει την αποκλειστικότητα της σχέσης μας με τον Θεό είναι αυτό ακριβώς η αποκλειστικότητα, το δεύτερο είναι η προτεραιότητα. Ξέρετε, πολλά ζευγάρια δεν χωρίζουν γιατί υπάρχει αυτό που λέμε τρίτο πρόσωπο, αλλά γιατί η προτεραιότητα στη ζωή του ενός δεν είναι ο άλλος. Θα μιλήσω σαν άντρας βάζοντας πρώτα τις γυναίκες τι κάνουν. Το πιο σύνηθες που κάνουν οι γυναίκες είναι όταν γίνουν μαμάδες. Ξέρετε, όχι, δεν γενικεύω, έτσι, προσέξτε με τώρα, είμαι σε πολύ ολιστηρό έδαφος, ξέρω που περπατάω, αλλά να σας πω τι γίνεται, έχω φίλους που έχουν χωρίσει γι' αυτό, είναι γιατί ξεχνάνε τον άντρα τους, ξεχνάνε το ότι ο άντρας έχει κάθε είδους ανάγκη και δίνουν την αποκλειστικότητα της προσοχής τους και της φροντίδας τους και της στοργής τους στα παιδιά τους. Χάνουν την ισορροπία και έτσι χαλάει ο γάμος. Έχω ένα φίλο, σας έχω ξαναπεί σε άλλο χώρο, όταν ήμασταν αλλού το παράδειγμα, έχω ένα φίλο που έχει, που το χόμπι του είναι το κυνήγι. Λοιπόν, δουλεύει πολύ σκληρά ο άνθρωπος. 8 με 8 άλλη μέρα πάει στο σπίτι. Το Σαββατοκύριακο το βλέπω, μπαίνει σε ένα παλιό σακαράκα τζιπ, ανεβαίνει στα βουνά για να κυνηγήσει αγριογούρουνα στη Βουλγαρία. Προτεραιότητα του είναι το αγριογούρουνο και όχι η γυναίκα του. Έτσι. Είναι, δηλαδή, στον ελεύθερο χρόνο του δεν κρατάει την ισορροπία. Δεν ξέρει αυτό το μυστικό που είναι το μυστικό της υγιού σχέσης. Πέρα από την αποκλειστικότητα, την προτεραιότητα. Θέλουμε να αρέσουμε ο σύζυγος στη σύζυγο, η σύζυγος στο σύζυγο. Είναι υγιές αυτό, είναι κάτι που το θέλει ο Θεός. Και το ίδιο ισχύει με εμάς, με το λαό του Θεού και τον Θεό του. Ο Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, λέει, όταν γράφει στους Κορινθίους και τους γράφει με πολύ σκληρή πένα, λέει, δεν ανακρίνομαι από εσάς. Δεν θέλω να αρέσω σε εσάς. Ούτε από τον εαυτό μου δεν ανακρίνομαι, Σοφία. Για τη σύγχρονη ψυχολογία πιστεύω αυτό είναι ένα πολύ αιχμηρό σχόλιο. Δεν είναι η προτεραιότητά μου να θέλω να αυτοπραγματοθώ με το να αρέσω στον εαυτό μου. Σε έναν θέλω να αρέσω. Σε αυτόν που με στρατολόγησε. Σε αυτόν που με έκανε νύμφη του. Σε αυτόν που ήρθε τόσο χαμηλά για να ανέβω εγώ ψηλά εκεί που είναι αυτός και να αποκτήσουμε μια σχέση τελειότητας. Μια σχέση που θα τη χαρακτηρίζει και η προτεραιότητα. Ο Παύλος στην 1η Κορινθίους αυτή τη φορά γράφει «Ή τον Κύριον θέλομαι διαγύρωμεν η ζηλοτυπίαν». Πάλι η ζηλοτυπία. «Είμεθα ισχυρότερη αυτού».
Θυμηθείτε την ιστορία στα Ευαγγέλια του πλούσιου νέου. Εκείνου του ζηλευτού νέου από μια πολύ καλή οικογένεια που είχε πάρα πολλά, πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία. Ένας όμορφος νέος, ένας νέος που κάθε μαμά θα τον ήθελε για γαμπρό της, για σύζυγο του γιού της, της κόρης της, συγγνώμη. Και πάει στον κύριο Ιησού και λέει, ξέρεις, έχω τα πάντα, αλλά δεν έχω αυτό που εσύ μπορείς να μου δώσεις. Λέει, τι, την αιώνια ζωή. Να ξέρω γιατί ήρθα στην ύπαρξη. Πες μου τι θέλω να κάνω. Και όταν του λέει ο Κύριος κάτι που θα αποδείκνυε την αποκλειστικότητα και την προτεραιότητα, ο νέος κάνει πίσω. Γιατί τα χωράφια του δεν μπορούν να πάνε στο πλάι για να πάρει την πρώτη θέση της καρδιάς του ο Χριστός. Έχουμε λοιπόν την έννοια της αποκλειστικότητας, έχουμε την έννοια της προτεραιότητας και έχουμε τέλος και την έννοια της πιστότητας. Και αν δούμε την έννοια της πιστότητας στο βιβλικό πλαίσιο, πιστός είναι αυτός που κρατάει τις υποσχέσεις του. Αυτός που το ναι του είναι ναι και το όχι του είναι όχι. Αυτός που όταν λέει κάτι το πραγματοποιεί. Και αυτό όπως ξέρουμε είναι ένα από τα βασικά, από τα δομικά, από τα κεντρικά χαρακτηριστικά του χαρακτήρα του Θεού. Είναι και ένα δώρο του Αγίου Πνεύματος. Είναι μία από τις εκφάνσεις, από τις αναλύσεις του καρπού του Πνεύματος που διαβάζουμε στη Γαλάτας λίγο μετά από το εδάφιο που διαβάσαμε πριν. Όταν ο Παύλος λέει ποιος είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Προς το τέλος είναι η πίστη, με την έννοια του ότι μας κάνει ανθρώπους που είμαστε πιστοί σε αυτό που λέμε. Πιστός σε αυτό που λέμε. Για φανταστείτε πώς η κοινωνική μας ζωή θα ήταν διαφορετική αν οι ηγέτες μας διαχρονικά ήταν πιστοί σε αυτό που λένε. Ή σκεφτείτε τις προσωπικές μας ζωές. Πόσο αλλιώς θα ήταν, πού αλλού θα ήταν οι σχέσεις μας αν ήμασταν πιστοί σε αυτό που υποσχόμαστε. Ξέρετε, κάθε φορά που είμαι σε ένα γάμο, η στιγμή που τρέμω είναι όταν τα δύο παιδιά δίνουν υποσχέσεις ο ένας στον άλλον. Όχι γιατί θα κάνουν την έκπληξη και θα πούν όχι, δεν το έχω δει ποτέ να γίνεται αυτό, σε ταινίες μόνο, αλλά γιατί αυτό που λένε εκείνη την ώρα το ακούει ο ουρανός. Αυτό είναι μια υπόσχεση που το ακούει και ο άνθρωπος που είναι δίπλα. Και η πιστότητα είναι ένα στοιχείο που είναι στο θεμέλιο, κάτω-κάτω, στη βάση της σχέσης. Έχουμε δει ταινίες, έχουμε διαβάσει σε εφημερίδες και δυστυχώς και πολύ πρόσφατα υπήρχαν τέτοια παραδείγματα, όπου υπάρχει ένα τραγούδι που λέει «Τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε», θυμάστε. Όπου η έννοια της ζηλοτυπίας στην ακραία της μορφή και στην μορφή που την χαρακτηρίζει μόνο η αμαρτία, οδηγεί ακόμα και στο θάνατο, ακόμα και στο φόνο. Και βλέπουμε έναν Θεό που από ζηλοτυπία όχι σκότωσε, αλλά πέθανε ο ίδιος για να κάνει μια σχέση αποκλειστική, πιστή, μια σχέση προτεραιότητας με το λαό του. Ο Μωυσής στο Δευτερονόμιο, όταν κάνει τη σύνοψη όλης της πορείας του λαού Ισραήλ μέσα στην Αίγυπτο, στο 32ο κεφάλαιο, είναι ένα από τα πιο ποιητικά και όμορφα κεφάλαια της Γραφής, γράφει ένα ποίημα. Το παραγγέλνει ο Θεός, λέει, γράψε έναν ύμνο, γράψε ένα ποίημα. Είχαμε κάνει μια σειρά, θυμάστε, με τα τραγούδια του Μωυσή. Είναι το δεύτερο τραγούδι του Μωυσή που βρίσκουμε στη Γραφή. Τρία είναι όλα. Και σε αυτό το τραγούδι, σε αυτό το ποίημα ο Μωυσής, στο ένατο εδάφιο, διαβάζουμε ότι γράφει, διότι η μερίς του Κυρίου είναι ο λαός αυτού. Ο Ιακώβ είναι το μέρος της κληρονομίας αυτού. Εν γη ερήμο έβρικεν αυτόν και εν ερημία φρίκης και ολολιγμού. Περιοδήγησεν αυτόν, επαιδαγώγησεν αυτόν, εφύλαξεν αυτόν ως κόριν οφθαλμό. Ναι, η πορεία μας σε αυτή τη γη, σαν λαού του Θεού, σαν εκκλησίας του Χριστού, μοιάζει με την πορεία του Ισραήλ, μέσα στην άνυδρη, εχθρική, γεμάτη κινδύνους, γεμάτη φίδια που δαγκώνουν γη της ερήμου. Είναι μια πορεία πολλές φορές όπου αν την έβλεπα από κάποιος από μακριά, δεν θα ευχόταν στον εχθρό του να την έχει. Μια πορεία θλίψης, μια πορεία συναισθηματικής στέρησης, μια πορεία που παραμονεύει ο θάνατος, η αρρώστια, η ανεργία, ο καημός, η θλίψη, ο αποχωρισμός από αυτούς που περισσότερο αγαπάς στη ζωή. Αλλά είναι μια πορεία που ο Θεός υπόσχεται και λέει «Εν γη ερήμο, έβρικεν αυτόν το λαό του και εν ερημία φρίκης και ολολιγμού. Περιοδήγησεν αυτόν,
επαιδαγώγησεν αυτόν, εφύλαξεν αυτόν ως κόριν οφθαλμού αυτού. Και ξέρετε, δεν βρίσκω πιο ενθαρρυντικό μήνυμα για μένα και νομίζω και για σας, για τον καθένα από μας, από τη γνώση, από την εμπειρία την προσωπική, από τη διαβεβαίωση του ίδιου του Θεού, ότι μας προσέχει σαν την κόρη του οφθαλμού του, το λαό το δικό του. Και για να απολαύσουμε τη βεβαιότητα αυτή, μας ζητάει να έχουμε μια σχέση μαζί του, η ποιότητα της σχέσης μας μαζί του, να είναι σαν την ποιότητα της σχέσης που αυτός εγκαινιάζει με μας, να έχει αμοιβαιότητα, να είναι μια αμφιμονοσήμαντη σχέση. Από τη μία πλευρά να έρχεται ποιότητα θεϊκή και από τη δική μας την πλευρά, με τη χάρη του Χριστού, να γυρνάει στη σχέση μας με το Θεό πάλι ποιότητα. Ξέρετε, φοβάμαι πολλές φορές ότι στον σύγχρονο δυτικό χριστιανισμό, ειδικά στο δικό μας πολιτισμό το δυτικό, οι χριστιανοί, οι άνθρωποι που λέμε ότι είμαστε ο λαός του Θεού, έχουμε έναν προσθετικό, θα τον έλεγα, χριστιανισμό. Ένα χριστιανισμό που μου θυμίζει έναν διάδρομο με δωμάτια, γραφεία παράλληλα. Το πρώτο και το πιο σημαντικό δωμάτιο της ζωής μας είναι ότι είμαστε χριστιανοί. Είναι ότι έχουμε σχέση με τον Θεό. Το δεύτερο όμως και το τρίτο και τα επόμενα δωμάτια δεν έχουν σχέση με το πρώτο. Είναι παράλληλα, απομονωμένα, ξένα με το πρώτο. Ίσως το πρώτο, αν το ιεραρχήσουμε, είναι το πιο σημαντικό. Αλλά όταν ερχόμαστε στην οικογένεια, όταν ερχόμαστε στο επάγγελμα, όταν ερχόμαστε στις κοινωνικές σχέσεις, όταν ερχόμαστε στα χόμπι, αν θέλετε, στο πώς περνάμε τον ελεύθερο χρόνο μας, όλα αυτά δεν οδηγούνται, δεν χαρακτηρίζονται από την πρώτη μας σχέση. Αυτό που ο Θεός λέει για τη σχέση του με το λαό του, δεν είναι παράλληλα δωμάτια, αλλά είναι ένας ήλιος, από τον οποίο όλα τα άλλα είναι σαν τις ακτίνες που πηγάζουν από τον ήλιο. Όταν είμαι επαγγελματίας, δεν είμαι ένας χριστιανός που είναι επαγγελματίας, είμαι χριστιανός επαγγελματίας. Όταν είμαι σύζυγος ή πατέρας, είμαι χριστιανός σύζυγος πατέρας. Η έννοια, η σχέση μου με τον Θεό, θέλω να πω, προσδιορίζει όλα τα άλλα, χαρακτηρίζει όλα τα άλλα, μπολιάζει όλα τα άλλα. Όταν ελέγχω ελεύθερο χρόνο, ακόμα κι αν κάνω κυπουρική, εγώ δεν κάνω, ή παίζω μπάσκετ, ή οδηγώ το αυτοκίνητο που μου αρέσει να οδηγώ, ή μαγειρεύω ή κάνω οτιδήποτε, το κάνω σαν χριστιανός. Μπορεί να μην έχει άμεση σχέση με τη γραφή και με το Θεό, αλλά ο Θεός με θέλει να ξεκουραστώ εκείνη την ώρα και το κάνω σαν μια έκφραση λατρείας προς τον ίδιο το Θεό. Ή όταν διαβάζω ένα βιβλίο που μιλάει για το Θεό. Και αυτό είναι απόλαυση. Ή είναι καθήκον και δεν είναι τόσο απόλαυση, αλλά είναι λίγο κουραστικό. Όλα αυτά τα κάνω γιατί η προτεραιότητα της ζωής μου είναι η σχέση μου, η αποκλειστική, η αμοιβαία, η σχέση προτεραιότητας, η σχέση πιστότητας που έχω με τον Θεό, εν Χριστώ Ιησού. Αν λοιπόν κάτι μπορεί να αλλάξει, να μας αλλάξει τις προσωπικές ζωές και να αλλάξει τη ζωή της Εκκλησίας μας, αδέλφια, είναι να μην είμαστε χριστιανοί με τα παράλληλα δωμάτια, αλλά να είμαστε χριστιανοί του ήλιου. Να είμαστε άνθρωποι όπου όλη μας τη ζωή την προσδιορίζει η σχέση μας με τον Χριστό. Και νομίζω δεν υπάρχει πιο παρήγορο μήνυμα σε αυτό και μεγαλύτερο κίνητρο για να έχουμε μια τέτοια ποιοτική σχέση από το να δούμε ποια είναι η σχέση που ο Θεός έχει μαζί μας. Να επαναλάβω τα εδάφια του Δευτερονομίου. Διότι η μερίς του Κυρίου, η μερίδα του Κυρίου. Εμείς έχουμε έναν ύμνο, το θυμάστε, «Συ μερίς μου έσω σώτερ». Έρχεται ο Θεός και λέει «Η δική μου μερίδα, η δική μου καρδιά, το δικό μου, πώς να το πω, δεν κάνω μετάφραση, ερμηνεία, μεράκι, είναι ο λαός μου. Το δικό μου πάθος είναι ο λαός μου». Το πάθος του Θεού λοιπόν είναι ο λαός αυτού. Ο Ιακώβ είναι το μέρος της κληρονομιάς αυτού. «Εν ερήμο έβρικεν αυτόν και εν ερημία φρίκης και ολολιγμού, περιοδήγησεν αυτόν, επαιδαγώγησεν αυτόν, εφύλαξε αυτόν ως κόρη οφθαλμού αυτού». Να σας προσευχηθώ.